Υπάρχει τίποτα κόκκινο. Τίποτα. Κόκκινο. 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 Είμαστε σε σούπερ μάρκετ και ψάχνουμε κόκκινο τρόφιμα. Γιατί σήμερα θα αποκτήσει το βίντεο με τα κόκκινα τρόφιμα. Καλό, χωρίς θερμικά, δεν τα χρειαζόμαστε. Και θέλω να ελπίζω όμως ότι θα είναι κόκκινο. Εντάξει, στραγγιστό γιαούρτι λέει. Φράουλα. Αν δεν είναι αυτό κόκκινο, τότε τι. Η παραγωγή βρήκε ποδιά! Η παραγωγή μας έχει δώσει άσχημα. Και χωρίς τυράκι δηλαδή τρώγεται. Το χειρότερο γεύμα στη σημερινή μου μέρα ήταν αυτό. Why! Μήπως τώρα που φορώ κάτι κόκκινο. Ναι! Θέλω να το πω στην κάμερα. Το έχω πει τρεις φορές και μου απαντάς. Μήπως να φορέσω κάτι κόκκινο. Ναι, Το λέω. Πάνω βάλω κάτι κόκκινο και επιστρέφω. Μα. Δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να το βάλω καθόλου. Νιώθω από την αρχή του βίντεο ότι αυτό το βίντεο δεν θα πάει καλά. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς. Ωστόσο, σήμερα πήγα και πήρε γυαλιά. Γιατί όσοι με ακολουθείτε στο Instagram. Στο Instagram έπρεπε να παιχτείς τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν με ακολουθείς, να πας να με ακολουθήσεις. Πήγα και πήρα τα γυαλιά μου. Τα είχα πρίξει από εκεί κάπως. Πήρα δύο ζευγάρια για να μην πλήττω σε αυτόν τον κόσμο. Ή βλέπω υπερβολικά καλά. Και δεν έχω συνηθίσει να βλέπω τόσο καλά τον κόσμο. Εσένα σε βλέπω τέλειος μου. Βλέπω όλες τις ρητίδες σου, τα σπυράκια σου, τους σπόρους σου. Με συγχωρεί, την μπλούζα δεν. Ακά, βλέπω κι εγώ καλά, γιατί. Μου το δίνεις, σε παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε αυτό το βίντεο το οποίο ήταν trend, τρελό trend στο YouTube πριν 5 μήνες. Είναι από τα βίντεο που έβλεπα πάρα πολύ στο YouTube να παίζουν και ήθελα να τα κάνω. Δεν το έκανα ποτέ. Ήρθε η στιγμούλα. Ενώ ήμουν σίγουρη ότι το χρώμα που θα επέλεγα εγώ να βάλω στα τρόφιμά μου ήταν το κίτρινο, κάπως άλλαξε αυτό στην πορεία και έγινε το κόκκινο. Οπότε πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα κάποια κόκκινα τροφιματάκια, είχα και τη βοήθεια. Σας έχουμε και κάποια backstage στο Instagram. Σας έχω και κάποια backstage, θα παίξουμε κάπου εδώ πέρα και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το πρωινό μας, γιατί πεινάω και δεν έχω φάει τίποτα. Θα ξεκινήσουμε με το πρωινό μας, το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από pancakes κόκκινα. Ουσιαστικά θα πρέπει με κάποιον τρόπο να τα κάνουμε κόκκινα. Πήγα και αγόρασα για αυτό το σκοπό κόκκινο χρώμα για τρόφιμα. Οπότε κάτι θα παιχτεί εκεί μέσα. Πάμε κατευθείαν στην κουζίνα να ξεκινήσουμε με τη συνταγούλα μας. Η παραγωγή βρήκε ποδιά! Η παραγωγή μας έχει δώσει άσχημα. Έχω στήσει το σετ, έχω βάλει και μία δεύτερη κάμερα να γράφει. Πάμε πρώτα το αμπουλάκι μας. Μην παίζεις τσόκλι. Πού είναι τα σκουπίδια μας? Σκουπίζουμε τα χέρια μας με το πιτσετούλα μόνο. Έχουμε ρίξει το βουλάκι μας μέσα στο μπολάκι και παίρνουμε ένα πιρούνι και το χτυπάμε. Έτσι χτυπιέται το βουλάκι, δεν θέλω να ακούω σχόλια. Ρίχνουμε λίγο αλατάκι, μια χαρά είναι τόσο, και το ξανανακατεύουμε. Λίγη ζαχαρίτσα. Είμαστε θρησκευόμενοι. Πάμε, συνέχισε με το λουπάκι. Τέλεια. Έχω μάθει ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε πάρα πολύ χρώμα μαγειρικής. Οπότε θα βάλω εδώ ελάχιστο. Έχουμε ρίξει ελάχιστο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Αν και πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε πρώτα το αλεύρι. Ρίχνουμε σιγά σιγά το αλευράκι μας και μετά θα ξαναρίξουμε λίγο κόκκινο χρώμα για να είμαστε σίγουροι ότι τα pancakes θα βγουν κόκκινα. Θα ρίξω και άλλο χρώμα ζαχαροπλαστικής για να γίνει κόκκινο. Θα ρίξω τόσο. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Λοιπόν, εδώ το μείγμα μας είναι πάρα πολύ ωραίο κοκκινάκι, πιστεύω. Και ρίχνουμε και ούτε μία κουταλίτσα του γλυκού λάδι. Γινόμαστε υπερβολικοί. Ωραία, τόσο θα ρίξω παιδιά και εντάξει, τέλος. Σκουπίζουμε τα χεράκια μας με την κόκκινη πιτσετούλα μας. Το κόκκινο μείγμα μας είναι πλέον κατακόκκινο. Δεν θέλω να ακούσω κάποιο σχόλιο. Ευτυχώς είναι αντικολλητικό το δικό μας τηγανάκι. Καλύτερα να το κάνετε με αντικολλητικό τηγάνι. Αυτή είναι η φασούλα, μόνο. Εμείς θα το κάνουμε αυτό γύρω στις 10 φορές πόσες θα βγουν, πόσα pancakes και θα επιστρέψουμε με το τελικό μας αποτέλεσμα για να φάμε το κόκκινο γεύμα μας. Πάμε. Είναι full κόκκινο, δεν περίμενα καν να βγει τόσο κόκκινο. Να την και η καινούρια! Έχουμε τη βάση μας εδώ. Θα βάλουμε μαρμελάδα κεράσι από πάνω για να γίνει ακόμη πιο κόκκινο. Γιατί είμαστε της υπερβολής. Τέλειο. Καταπληκτικό. Εντάξει, παιδιά, εγώ τώρα δεν έκανα πάρα πολλά γιατί δεν μπορώ να φάω πάρα πολλά pancakes. Είναι και πρωί. Όχι, είναι ωραίο, όντως, ρε. Μένα αυτό κάπως μου άρεσε. Pretty good. Πάμε στο επόμενο γεύμα. A few moments later. Λοιπόν, αφού έχει περάσει λίγη ώρα έως αρκετούτσικη από την ώρα που φάγαμε τα pancakes, τα οποία παιδιά ήταν τέλεια. Ήταν η πρώτη φορά που έφαγα pancakes με μαρμελάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα το ξανακάνω σίγουρα. Περιττή η μερέντα σε αυτόν τον κόσμο μπροστά στη μαρμελάδα. Ήρθε η ώρα να πιούμε κάτι κόκκινο, γιατί έχει φτάσει μεσημέρι σχεδόν και δεν έχουμε πιει τίποτα. Πήγα και πήρα από το σούπερ μάρκετ αυτό. Ήταν το μόνο κόκκινο ενδιαφέρον πράγμα που μπόρεσα να βρω. Το βάλουμε σε ένα ποτηράκι.
Είναι λίγο περίεργη η μυρωδιά, έως αρκετά περίεργη. Μάλιστα. Το περίμενα λίγο πιο πηχτό. Τι λέει ότι είναι? Σαν γιαούρτι μυρίζει. Λέει ότι είναι κοκτέιλ κεράσι και φράουλα από συμπυκνωμένους φυσικούς χυμούς. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, από μυρωδιά δεν λέει καθόλου, δηλαδή το μυρίζει και δεν θες. Αλλά από γεύση κάτι κάνει. Δεν θέλω να σχολιάσουμε τα δύο νύχια που δεν υπάρχουν ξαφνικά. Για το challenge μπορώ να το υποστώ. Κάπως πρέπει να αναπληρώσουμε τον καφέ τον οποίο δεν ήπια σήμερα λόγω του challenge. Οπότε εντάξει. Θα τα πούμε ξανά στην κουζίνα που θα πάμε να φτιάξουμε το μεσημεριανό μας, να βρούμε κάτι κόκκινο. Κάτι θα δούμε. Τα λέμε από εκεί. Επιστρέψαμε ξανά στην όμορφη ταπεινή μας κουζινούλα για να κάνουμε το μεσημεριανό μας. Το μεσημεριανό, obviously, θα είναι μακαρόνια με λιγάκι, μακαρόνια με σάλτσα. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Οπότε πάμε να βάλουμε το μακαρόνι μας, το οποίο θα λέει ότι θέλει 8 λεπτά για να βράσει. Wait. Δες με. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Γεια Κουέν! Τι κόβω. Δεν τα κόβω, παιδιά, έτσι θα τα βάλει. Ναι, ρε. Δεν τα ξέρεις, είσαι μικρή ακόμα, θα τα μάθεις. Λοιπόν, αυτό σαν εικόνα δεν σου είναι οικείο, ας πούμε. Δεν το έχεις δει. Για την σαλτσούλα μας θα χρησιμοποιήσουμε πράγματα τα οποία έχω προετοιμάσει. Να. Θα ρίξω ένα καπάκι σε πρώτη φασούλα. Κάτσε, έχουμε και δεύτερη. Και το ξανανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο ελάχιστο λαδάκι. Ρίχνουμε όλα τα ψιλοκομμένα υλικά να τσιγαριστούν. Χαρά. Θα ανακατεύουμε και λίγο μέχρι να αποκτήσουν ένα διαφορετικό χρωματάκι. Ρίχνουμε τώρα τη σάλτσα μας. Ρίχνουμε και το νερό μας. Και το κύβο γνόρ. Με το κατακόκκινο έτοιμο μακαρόνι πλέον που ουσιαστικά είναι φουλ κόκκινο, ρε! Είναι το πιο κόκκινο μακαρόνι που παίζει να έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. Ήρθε η ώρα του μεσημεριανού, το φτιάξαμε. Την είδατε τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι κατακόκκινο. Μην πει κανένας ότι δεν είναι κόκκινο αυτό. Είναι φουλ κόκκινο. Πάμε να το δοκιμάσουμε και από γεύση. Έβαλα και τη σάλτσα η οποία βγήκε καταπληκτική. Δεν το δοκίμασα on camera. Πάμε να δοκιμάσουμε και το μακαρόνι μαζί με τη σάλτσα. Χωρίς τυρί. Πρώτη φορά στην ιστορία συμβαίνει αυτό στη δική μου τη ζούγλα. Από μυρωδιά τέλεια. Τέλειο! Όχι επειδή το έφτιαξα εγώ, είναι τέλειο. Και χωρίς τυράκι δηλαδή τρώγεται. Χαλαρά, εγώ μακαρόνι χωρίς τυρί δεν. Κάπως έχω ενθουσιαστεί λίγο με το μακαρονάκι το κόκκινο. Εγώ να πω ότι γενικά στη ζωή μου δεν χρησιμοποιήσω ποτέ χρώματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Γιατί θεωρούσα ότι είναι, δεν ξέρω, λίγο ανθυγινά. Δεν ξέρω πώς το έχω στο μυαλό μου έτσι τοποθετημένο. Αλλά τώρα που έκανα την αρχή, νομίζω ότι ξαφνικά θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ περισσότερο. Αυτό ακόμα έτσι είναι από το πρωί. Δεν το έχω καταναλώσει ακόμα, θέλω να σας πω. Αλλά επειδή ξέρεις, με το μεσημεριανό ταιριάζει λίγο κάπως και κάτι να πίνεις. Εντάξει. Έχουμε κάνει και μία μικρή προετοιμασία με το ζελέ. Τα χέρια μου είναι κόκκινα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Κάνε κανένα focus. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, νιώθω. Είμαι δουλεύω σε κρυοπωλείο. Σε 3 φλιτζάνια τσαγιού βραστό νερό, το έχουμε το βραστό του νεράκι, ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να διαλυθεί τελείως. Είναι σε σκόνη. Οπότε αυτό. Το έχω βάλει στο ψυγείο, μπορεί να το βάλω και στην κατάψυξη για να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Οπότε εντάξει, εγώ συνήθως από το απόγευμα και μετά δεν τρώω πάρα πολύ. Γιατί κάνω και μοντάζ, οπότε τώρα οι επόμενες ώρες θα είναι full μπροστά από οθόνη, δεν πρόκειται να φάω. Λογικά απογευματάκι θα ξαναπεινάσω. Πάω να φάω το μεσημεριανό μου και τα λέμε στο επόμενο γεύμα. One eternity later. Έχει βραδιάσει αρκετά. Ήρθε η ώρα να φάω το τελευταίο γεύμα της ημέρας μου. Τώρα, άμα έχω κάποια λιγούρα, θα το δείξει στην πορεία. Θα το δείξει στην πορεία. Ελληνικά τα ξεχνάω σιγά σιγά. Εγώ το βράδυ βγαίνω και κάνω γυμναστική. Οπότε συνήθως σταματάω να τρώω νωρίς το βραδινό μου. Τώρα θα φάμε ζελέ γιατί το φτιάξαμε. Και μετά, εγώ θα πάω να κάνω γυμναστική. Τι καταλαβαίνεις την ειρωνία. Τέλειο. Mm-hmm. Παιδιά, είναι πάρα πολύ κόκκινο. Φουλ κόκκινο. Έχω να φάω ζελέ πόσα χρόνια. Η τελευταία φορά που φάγα ζελέ παίζει να ήταν στο δημοτικό, στο ιδιωτικό σχολείο το πήγαινα. Έχει κάνει χτίσει στο ζελέ και όχι σε μένα. Το πάρω προσωπικά. Δεν μου αρέσει γενικά το ζελέ εμένα. Άλλοι πριν πάνε να κάνουν γυμναστική, τρώνε μπανάνες, μήλα, φρούτα γενικά, παίρνουν ενέργεια. Εγώ τρώω ζελέ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ψήνει πάρα πολύ να το φάω αυτό το πράγμα. Τζάμπα. Δεν θα το φάω. Το χειρότερο γεύμα στη σημερινή μου μέρα ήταν αυτό. 2000 years later. Οπότε
Οπότε, φτάνει στο τέλος αυτό το βιντεάκι. Ήταν το πρώτο βίντεο που σας πήρα μία ολόκληρη μέρα μαζί μου στο φαγητό, στο κομμάτι του φαγητού. Ούτε σε vlog δεν το έχω καταφέρει αυτό να το κάνω, να σας πάρω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε, τα συγχαρητήρια στον εαυτό μου σε πρώτη φάση. Αν θέλετε να ξανακάνουμε ένα τέτοιο βιντεάκι, στο οποίο θα σας δείχνω τι τρώω μέσα στο 24ωρό μου, αρχικά γράψτε μου τις ιδέες σας, αν έχετε να μου προτείνετε κάτι εσείς, κάτι διαφορετικό που δεν σκέφτομαι εγώ τώρα, κάποιο χρώμα, κάποια άλλη ιδέα, ας κάνω μια συζητησούλα κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε ως εδώ. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα τσεκάρω έναν έναν όσοι με ακολουθείτε. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά και ciao, bye!